κάποιοι ομοιοπαθείς ή να μας τρελάνουν, το οποίο δεν θα το επιτρέψουμε ή ας πούμε θα γίνουν κάποια άλλα πράγματα. Είχαμε επισημάνει ότι η εφεδρεία αυτή τη στιγμή και σήμερα αλλά και με το 40-24 θα έχει κάποιες επιπτώσεις για τον οργανισμό και για την περιοχή και για το ΣΕΠ. Κατέληξε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου να εξαιρέσουν κάποιους. Εμείς διαφωνούμε όχι για την εξαίρεση, αλλά για την εξαίρεση ήταν όλοι. Και αυτή ήταν η θέση. Χθες βγαίνει η κυβέρνηση δια του κυρίου Ρέπα. Πω τώρα κάτι και θέλω να είμαστε έτσι, όχι ότι δεν είμαστε, να είμαστε καθαροί. Εάν ας πούμε η ίδια η κυβέρνηση έρχεται και λέει ότι απέτυχε αυτό το μέτρο γιατί δεν έχει δημοσιονομικό όφελος. Δεν έχει όφελος, ας πούμε, για... δεν έχει πουθενά. Και κυρίως, ας πούμε, και εσείς το ξέρετε γιατί διοικείται ένα οργανισμό που ένα, μια δραστηριότητά του, η οποία δεν εξαιρέθηκε μαζί με τους διοικητικούς και οι τεχνίτες, κλείνει. Άρα θα έχει αντίκτυπο και στις άλλες ειδικότητες, ας πούμε, σε λίγο χρόνο, για ένα δεκαήμερο, για 10 μέρες, γιατί 31-12 βγήκε η διαπιστωτική πράξη. Εγώ λέω, αν είναι δίκαιο, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, να συζητάμε και να λέμε ότι θα πληρώσουν κάποιοι άνθρωποι 120-130, όπως είναι, θα πληρώσουν το μάρμαρο της εφεδρείας, στην οποία η ίδια κυβέρνηση δεν διαπέτυχε. Δεν υπάρχει λογική πλέον. Δηλαδή, πλέον έχει ξεφύγει. Δηλαδή, και δεν μιλάω τώρα στο πρόσωπο του Προέδρου με την έννοια την νομοθετική, αλλά διοικείται ένα οργανισμό και σεβαστό. Ποια λογική να βάλουμε για να πει στον συνάδελφο που εμείς διαφωνούμε από την αρχή. Γιατί ακούω ότι μπορεί να υπάρχει ευνοϊκή αίτηση κάποιοι με την έννοια ότι κάποιο φεύγει σε δύο μήνες. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει η δουλειά μας. Η δουλειά μας ενδιαφέρει και αυτός ο τομέας που καταργείται, αλλά και οι διοικητικοί που συμπεριλαμβάνουν τους 120-130, δεν είναι μόνο οι τεχνίτες. Βγαίνει η ίδια κυβέρνηση και λέει: δα, το μέτρο απέτυχε. Και για 10 μέρες, 7 μέρες στείλατε διαπιστωτικές πράξεις και αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στον αέρα. Τι να κάνουμε, δηλαδή, τι να συζητήσουμε. Με εσάς τώρα ως εργοδότη μας, μέσω της πολιτείας απευθυνόμαστε και μέσα από εσάς, αλλά και εμείς οι ίδιοι θα απευθυνόμαστε και στο αρμόδιο Υπουργείο. Λοιπόν, να σας πω τι έχει γίνει, γιατί δεν ξέρω αν ήταν όλοι σε όλες τις συναντήσεις και τι μπορεί να γίνει. Διότι τώρα έκανε μια δήλωση ο Ρέπα και ο Ραγκούης χθες, αλλά καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αυτό για να υλοποιηθεί και να ανακληθούν κάποια πράγματα πρέπει να γίνουν και άλλα βήματα. Έτσι δεν γίνεται με μια δήλωση του Υπουργού στον αέρα. Λοιπόν, η εφεδρεία είναι ένας νόμος που κληθήκαμε να τον εφαρμόσουμε οριζόντιος και άδικος και είχαμε πει και το έχουμε πει εγγράφως η διοικής του ΟΣΕ και της ΤΕΝΟΣΕ ότι δεν θα έπρεπε να αφορά στον ΟΣΕ για κάποιους λόγους. Ξέρετε όλοι, πέραν του γεγονότος το ότι θα μας έφερνε σε οριακό επίπεδο λειτουργίας. Παρατάθετα στην αρχική νομοθετική ρύθμιση ήταν όλος ο ΟΣΕ μέσα. Υπήρξαν κάποιες κινήσεις και από την πλευρά σας και από την πλευρά μας και εξαιρέθηκαν οι ειδικότητες που εξαιρέθηκαν. Εγώ είπα ότι θα αναλάβω την ευθύνη ερμηνεύοντας διασταλτικά κάποια πράγματα να εξαιρέσουμε και κάποιες άλλες κατηγορίες που είναι στο όριο της νομιμότητας. Χτες βγήκε ο Υπουργός ο Αρμόδιος και είπε ότι το μέτρο δεν είναι καλό. Και λίγο, ξέρω. Όχι, δεν είπε αναστέλλεται. Μισό λεπτό, μην κάνουμε διακοπές τώρα, μισό λεπτό. Από εδώ και πέρα δεν παίξει να εφαρμόσει, θα είχε απελήσει και τέτοια. Για να πάει κανείς τώρα να άρει κάτι το οποίο έχει γίνει, πρέπει αυτό να γυρίσει πίσω η κυβέρνηση και να πει ότι η εργασιακή εφεδρεία όπως ίσχυε, ισχύει με τις εξής προϋποθέσεις ή δεν ισχύει καθόλου. Αλλιώς δεν γίνεται. Και ο Θεοφανόπουλος να βγάλει μια πράξη που να πει τις παίρνω πίσω δεν έχουν καμία νομική βαρύτητα. Καμία. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ και θα το κάνω μέσα στο απόγευμα ως το βράδυ είναι να προσπαθήσω, εγώ απευθύνομαι στον Γενικό Γραμματέα και στον Βορύδη, να τους βρω και να προσπαθήσω να κλείσω ένα ραντεβού, να του πω ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης εν ώψη αυτών των δηλώσεων. Και να σας πω ποιες είναι οι προθέσεις και τι πρόκειται να γίνει. Μπορεί να πούνε ότι πράγματι διαπιστώσαμε ότι τα πράγματα είναι έτσι και το παίρνουμε πίσω ή ότι ήταν δηλώσεις του ΡΕΠΑ και δεν παίρνουμε τίποτα πίσω. Επειδή είναι κάτι όμως που με υπερβαίνει και δεν μπορώ εγώ να πω αυτή τη στιγμή τι είναι από τα δύο, ούτε μπορώ να πάρω μια πρωτοβουλία γιατί θα έχει αντίκρισμα και να την πάρω δεν θα έχει αντίκρισμα. Αυτό θα κάνω μέσα στις επόμενες ώρες μέχρι το βράδυ και να επικοινωνήσω εδώ με τον Προεδρείο να σας πω τι ήταν. Αλλά ταυτόχρονα χωρίς να είναι υπόδειξη και εσείς αντίστοιχα προσπαθείτε παράλληλα να γίνει κάτι όπου εσείς έχετε και άλλες δυνατότητες.
κοιτάξτε, εμείς ούτως ή άλλως και να μην έκανε ο υπουργός και στις δηλώσεις για την εφεδρεία, είχαμε κατά νου, εντάξει, για το κάναμε στην μια αφορμή σοβαρή. Η οποία έδωσε εκτός εισαγωγικών, ας πούμε, εγώ θα πω, ας πούμε, δικαιώνει, ας πούμε, αυτούς που λέγανε ότι η εφεδρεία πέρα από την απόλυση κλείνει και τους οργανισμούς. Γιατί αυτό το παραδέχεται πλέον αυτός που το έκανε, η κυβέρνηση και το πρόσωπο που έκανε την εφεδρεία. Εμείς θα κάναμε κινήσεις. Ούτως ή άλλως. Σήμερα έχουμε ένα λόγο παραπάνω να πούμε ότι όχι δικαιώθηκαμε. Αλλά το γεγονός ότι κάποιοι που φεύγουν θα κλείσει δραστηριότητες οι οποίες αντικρίζουν θέσεις που θα κινδυνεύσουν στο μέλλον είναι γεγονός. Αυτό δεν αλλάζει για μας. Εντάξει. Εγώ ήμουν ξεκάθαρος σε όλα τα στάδια και λέω τι μπορώ να κάνω και τι πρέπει να γίνει για να έχει ένα αντίκρισμα ή οποιαδήποτε κίνηση. Δηλαδή, αν η κυβέρνηση συμμερίζεται τις απόψεις του ΡΕΠΑ, θα πρέπει να κάνει κάτι κινήσεις ώστε να απελευθερωθεί όλος ο κόσμος ο οποίος εντάξει. Έχω την εντύπωση ότι θα έχετε δώσει. Μα δεν είπα εγώ τι δώσει. Και τα 118 άτομα καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα γενικότερα. Γι' αυτό έχω πει σε όλου του τόπου και προχθές και πάλι. Εμείς πέρα από ότι το ξέρετε εσείς, θέλουμε οπωσδήποτε συνάντηση και εμείς από την ΕΠΟ να το εκθέσουμε και εμείς. Να το κάνουμε και εμείς και ζητάμε και τη δική σας συνδρομή, αν μπορεί να γίνει. Εγώ θα του πω τι έγινε αυτή που πέρασε. Αλλά παράλληλα και εσείς έχετε άλλα κανάλια. Και συγχρόνως έχουμε και διοίκηση της Ομοσπονδίας εννοείται που θα πάρουμε και τις αποφάσεις. Ένα επιπλέον επιχείρημα είναι ότι στο ΝΟΣΕ έχει ήδη ένα 30% μείωση. 50 συνάδελφοι. Ένα επιχείρημα σημερινό είναι. Όχι, σημερινό το ξέρω. Είναι σήμερα στην άλλη στο πρόγραμμα. Είμαστε η μόνη εταιρεία που δεν έκρισε. Γιώργο, Γιώργο, είναι Γιώργος η μόνη εταιρεία. Γιώργο. Να μην μιλάμε. Όχι, να μιλήσουμε όλοι. Δεν θα είμαστε διακοσμητικοί ούτε κανένα διακοσμητικό. Αυτό που χρειάζεται να ξαναμιλήσει είναι ότι κλείνουν τα μηχανοστάσια. Εμείς αυτή τη στιγμή, πρόεδρε. Δεν βγαίνουν τα δρομολόγια. Είναι ζήτημα ασφαλεία. Εμείς αυτή τη στιγμή. Αυτό με τονιστή θα είναι. Καταρχήν, πέραν από το. Και σα το λέμε και όλο το μεταφέρετε και στον Υπουργό, θα το μεταφέρουμε και εμείς. Πέραν του αυτού καθεαυτού του γεγονότος της εφεδρείας. Γιατί εμείς εκπροσωπούμε τους σιδηροδρομικούς, ας μην εκπροσωπούμε μόνο τους τεχνίτες σιδηροδρομικούς, εκπροσωπούμε και τους άλλους που περιλαμβάνονται μέσα στην εφεδρεία και δεν εξαιρέθηκα. Εμείς έχουμε στοιχεία, τα οποία βεβαίως θα τα δημοσιοποιήσουμε, αν επιχειρήσει η κυβέρνηση να προχωρήσει για να εφαρμόσει το μεσοπρόθεσμο του καλοκαιριού, ότι η συντήρηση του τροχαίου υλικού στον οργανισμό στοιχίζει πολύ λιγότερο από ότι στον Έλληνα φορολογούμενο. Από ότι θα τη δώσει έξω. Εμείς αυτά τα στοιχεία θα τα δούμε και εκεί θα κρυφτούμε όλοι. Από και, έτσι, για να είμαστε και από εκεί πέρα όμως. Το γεγονός ότι ένας τεχνίτης που θα φύγει θα σταματήσει το τρένο να κυκλοφορεί. Άρα θα έχω το μηχανικό που δεν μπορεί να το πάει το τρένο γιατί δεν υπάρχει τρένο. Θα έχω το σταθμάρι που δεν περνάει τρένο κλπ. Είναι μια αλυσίδα. Αυτό που θα έπρεπε να δει η κυβέρνηση είναι ότι είναι μια αλυσίδα ο σιδηρόδρομος. Η μία ειδικότητα καλύπτει την άλλη και η άλλη καλύπτει την παρακάτω. Οικονομικά στοιχεία εμείς έχουμε, γιατί και σε εμάς υπάρχουν μέλη της Ομοσπονδίας και των Σωματείων, οι οποίοι είναι επιστήμονες, οι οποίοι δουλεύουν εδώ και μπορούμε να αποδείξουμε αν στοιχίζει στον ιδιώτη η συντήρηση. Ή η φύλαξη ή κάτι άλλο περισσότερο λιγότερο. Αυτό βέβαια είναι εντάξει, κάτι το οποίο θα το κοινοποιήσουμε. Το προκείμενο όμως το σημερινό. Το σημερινό είναι η εφεδρεία. Είναι η εφεδρεία και θέλω μια απάντηση, διότι και εμείς, εφόσον μας λέτε μέχρι το βράδυ θα κάνετε μια επικοινωνία και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τον τρόπο μας. Να δούμε το Υπουργείο ή τον Γραμματέα ή τον Βορύδη, τον Υπουργό. Τον Υπουργό, τον Βορύδη. Λοιπόν. Θα επιχειρήσουμε εμείς από αύριο, όμως σήμερα ήδη θα συνεχίζουμε τη διοίκησή μας και παίρνουμε αποφάσεις τι θα κάνουμε από αύριο, διότι θεωρώ πλέον ότι δεν αγγίζει ούτε την κοινή λογική. Ένα μέτρο το οποίο το πήραν και οι ίδιοι παραδέχονται ότι δεν έχει ανταπόκριση, δεν κάνει τίποτα και το πήραμε για σημειολογήσεις, μας βάλανε ένα να το πάρουμε και το καταργούμε.